Να τον καλημερίσουμε λοιπόν, κύριε Σημαντηράκη. Καταρχήν, τα Χανιά υποδέχτηκαν την σωρό του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι πάνδημο το αντίο, όπως το επιθυμούσατε κι εσείς, αλλά και ο Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό που έχετε εισπράξει μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε εισπράξει ένα πολύ μεγάλο κύμα αγάπης και συγκίνησης από όλους τους κριτικούς, από όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από όλη την Κρήτη και από όλη τη χώρα, που κατέφθασαν εδώ για να συνοδεύσουν τον μεγάλο αυτό Έλληνα, τον μεγάλο αυτό πολίτη του κόσμου στην τελευταία του κατοικία. Εμείς από τη μεριά μας ως Δήμος Χανίων, με την αγωνία και την ευθύνη του συντονισμού και της προετοιμασίας αυτής της υποδοχής, θεωρούμε ότι εκφράστηκε, δόθηκε δυνατότητα να εκφράσει ο κόσμος αυτή την αγάπη απέναντι στο Μίκη με το λαϊκό προσκύνημα εδώ στη Μητρόπολη, και σε λίγο θα μεταβούμε στο κημητήριο του Αγίου Νικολάου στο Γαλατά με την παρουσία της ίδιας της Προέδρου της Δημοκρατίας και όλων των πολιτιακών και πολιτικών προσωπικότητων της χώρας να δίνουν το παρόν για να τιμήσουν ίσως, νομίζω, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες και έναν ακόμα Έλληνα που θα θάβεται πλέον στα χώματα των Χανίων και που θα αποτελεί μια παρακαταθήκη για όλους μας και μια ευθύνη όχι μόνο για τον Δήμο αλλά νομίζω για το σύνολο των πολιτών για να μπορέσουμε να περάσουμε το όνομά του και το έργο του στις επόμενες γενιές. Αυτό το βάρος της υποδοχής και της ταφής του Μίκη Θεοδωράκη στη γη των προγόνων του, κύριε Σημαντηράκη, σας κάνει να προγραμματίζετε ήδη δράσεις στο μέλλον για να αξιοποιήσετε αυτό το γεγονός? Είναι η συζήτηση που θα γίνει από αύριο. Σήμερα πενθούμε, σήμερα συνοδεύουμε τον Μίκη Θεοδωράκη στην τελευταία του κατοικία, και να είστε σίγουροι ότι ο Δήμος Χανίων θα τιμήσει όπως του πρέπει το μέγεθος και την προσφορά και όλα αυτά που έχει προσφέρει συνολικά στην κοινωνία, αλλά και αυτό που έχει προσφέρει στον καθένα μας, γιατί ο καθένας μας είχε δημιουργήσει μια δική του σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα από όλα αυτά τα βιωματικά, τις βιωματικές εμπειρίες που μας προσέφερε από το σχολείο, στην καθημερινή ζωή και σε κάθε έκφραση της ζωής μας. Σας ευχαριστήσουμε.